Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων του Κράτους, η οποία συνήλθε το Σάββατο στην Αθήνα, αποφάσισε την πραγματοποίηση πανελλαδικά τριών διήμερων κυλιόμενων απεργιών στις 20 και 21 Μαρτίου, στις 26 και 27 Μαρτίου, καθώς και στις 5 και 6 Απριλίου. Ειδικότερα, αρχικά τέθηκε σε ψηφοφορία εάν θα υπάρξει αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων ή συνέχισή τους. Με ψήφους 34 έναντι 17 και ένα παρόν, επικράτησε η συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Στη συνέχεια, τέθηκε σε νέα ψηφοφορία εάν οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα είναι διαρκείας μέχρι τη διάλυση της Βουλής ή θα είναι τρεις διήμερες κυλιόμενες αποχές. Κατά την αυτή ψηφοφορία επικράτησε η δεύτερη εκδοχή, δηλαδή οι διήμερες κυλιόμενες αποχές, με 37 ψήφους έναντι 12, ενώ υπήρξαν δύο λευκά από τους συλλόγους της Αθήνας και της Λευκάδας και δύο παρών από τους συλλόγους του Πειραιά και της Σύρου. Να σημειωθεί ότι η απόφαση της Ολομέλειας θα επικυρωθεί από τους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους. Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα οι κατατόπου σύλλογοι να αποφασίσουν ότι δεν θα ακολουθήσουν την απόφαση της Ολομέλειας και να μην συμμετέχουν στις διήμερες κυλιόμενες αποχές. Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγορικός κόσμος αντιδρά σε ορισμένες διατάξεις του νέου νόμου 4055/2012 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής που αφορά στην επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης καθώς και για το περαιτέρω άνοιγμα των δικηγορικών εταιριών. Για τις διεκδικήσεις των δικηγόρων μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της Δίων Τηλεόρασης ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Βαλγεράκης. Εμείς έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα, τα οποία είναι κρίσιμα για μας σαν κλάδος, αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Θα σημίζω ότι με τον νόμο που μου πρόσφατα ψηφίστηκε τον 4055 επιβάλλονται παράβολα για την άσκηση ενδίκων μέσων στον πολίτη, δηλαδή για κάποιον άνθρωπο ο οποίος σήμερα παίρνει σύνταξη 450 ευρώ ή μισθό 450 ευρώ, το επιβάλλει αυτή τη στιγμή το κράτος να πληρώσει 300 ευρώ μόνο ως παράβολο, χωρίς τα υπόλοιπα έξοδα, για να κάνει μία έφεση σε ένα δικαστήριο που έχασε σε πρώτο βαθμό. Όπως αντιλαμβάνεστε, ουσιαστικά του αφαιρεί το δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια για να βρει το δίκιο του. Επίσης, όταν θεσπίζεται το μονομελές εφετείο κακουργημάτων, δηλαδή μπορεί ένας δικαστής, και μιλάω καλό πρόεδρο, δεν έχω κάτι να δει των δικαστών, να επιβάλλει ποινή κάθριξη 15 ετών σε κάποιο πολίτη, όπως αντιλαμβάνεστε, τα δικαιώματα του πολίτη εφαλκιδεύονται. Πέραν αυτών, εμείς αυτά τονίζουμε όσον αφορά τον τελευταίο νόμο. Επιπλέον έχουμε και άλλα ζητήματα που αφορά τα δικά μας θέματα, όπως είναι οι νόμιμες αμοιβές που θεσπίστηκαν μόλις πριν από ένα χρόνο, είναι και αυτές υπό αμφισβήτηση, αλλά και πολύ περισσότερο μιλάμε για το φορολογικό και για το ασφαλιστικό μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σκέψη, δεν λέμε ότι θα γίνει, εμείς δεν θέλουμε να γίνει, ότι θα υπάρξουν αντικειμενικά κριτήρια στους δικηγόρους, που σημαίνει ότι ένας δικηγόρος πενταετίας ή εξαετίας, γιατί φυσικά έχουμε ξεχάσει ότι οι δικηγόροι δεν είναι όπως κάποτε που έβγαζαν τόσο πολλά χρήματα, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, που ουσιαστικά φυτοζωούν. Θα μπει λοιπόν ένα αντικειμενικό κριτήριο 30.000 ευρώ, που σημαίνει ότι επακόλουθα ότι πρέπει να πληρωθεί και ένα ΦΠΑ 6.900 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τα νούμερα αυτά στη σημερινή εποχή και στη συγκυρία την οικονομική, είναι απίθανα και αδύνατα και για τους δικηγόρους, τον μέσο δικηγόρο δηλαδή, αυτό που κάθε μέρα αγωνίζεται κυριολεκτικά για το μεροκάματο. Είναι, όπως είπατε, ένα τούνελ πάρα πολύ βαθύ και σκοτεινό, στο οποίο και εμείς, όπως και οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, προσπαθούμε να βρούμε έστω ένα ελάχιστο φως για να προχωρήσουμε. Σημειώνεται ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή του το Σάββατο, αποφάσισε να μην συμμετέχουν οι δικηγόροι της Αθήνας στις εν λόγω απεργιακές κινητοποιήσεις.